Γεια σας παιδιά, GRTuber εδώ και σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε στο Minecraft Pocket Edition του tablet ή του κινητού να φτιάξετε ένα δεντρόσπιτο, μόνο που το σπίτι δεν θα είναι πάνω στο δέντρο, θα είναι το σπίτι μέσα στο δέντρο, σε ένα δέντρο όχι σαν και αυτό ή αυτό ή οτιδήποτε δέντρο που φυτεύουμε, αλλά σε ένα δέντρο το οποίο θα το φτιάξουμε εμείς και θα έχει ένα μεγάλο ύψος. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι για το Minecraft Pocket Edition. Είναι, για όσους δεν ξέρετε, είναι διαφορετικό από το υπολογιστή, αλλά είναι αρκετά καλό και αυτό, έχει διάφορα υλικά. Τώρα εδώ, όπως βλέπετε, έχω αρχίσει να βάζω core mousse κάτω, ώστε να φτιάξω το αρχικό, το μεγάλο κορμό. Θα είναι ένας πολύ μεγάλος κορμός. Εδώ έκανε ένα λάθος, συγγνώμη. Θα είναι ένας πολύ μεγάλος κορμός ώστε να έχει μέσα χώρο για να γίνει το σπίτι. Πιστεύω είναι μια πάρα πολύ έξυπνη ιδέα που μπορεί να σας χρειαστεί και εσά στο Minecraft, καθώς θα είναι και πολύ cool και πολύ όμορφο. Πάμε εδώ. Κοιτάτε περίπου πώς είναι. Το φτιάχνετε σε ό,τι σχήμα θέλετε εσείς. Τώρα αναγκαστικά θα το ψηλώσουμε και δεν θα το βάλουμε σε ύψος ενός δέντρου. Θα το βάλουμε σε λογικά πλαίσια, όχι απαραίτητα λογικά, εντελώς λογικά, σε λογικά πλαίσια ύψος για τέτοιο πάχος που έχει ο κορμός, γιατί είναι σαν ένας τεράστιος κορμός με πόρτες αυτό. Θα έχει και δεύτερο όροφο, γιατί άμα δεν έχει δεύτερο όροφο θα έχει πάρα πολύ τεράστιο ταβάνι, γιατί πρέπει να είναι ψηλό το δέντρο, τόσο χοντρό που είναι για να έχει σπίτι μέσα, έτσι. Συνεχίζουμε να ψηλώνουμε τώρα. Πάμε να δούμε εδώ, βλέπετε δεν είναι καθόλου αρκετό το ύψος του. Οπότε συνεχίζουμε εδώ να ψηλώνουμε. Εντάξει τώρα, θα κάνω και άλλα gaming, ναι, και άλλα που θα έχουν σχέση με Minecraft σίγουρα, γιατί μου αρέσει το Minecraft και απορώ γιατί δεν το έκανα τόσο καιρό. Δυσκολευόμουν λίγο. Εντάξει τώρα το βρήκα το στυλ. Κάνω stop. Okay, και τέτοιο είναι το ύψος περίπου. Περνάει ο ήλιος ακριβώς. Ο ήλιος είναι ακριβώς εκείνη την τρύπα εκεί. Δεν μπαίνει μέσα στο σπίτι, αλλά ήταν ακριβώς το κενό που έχουμε αφήσει για την πόρτα. Okay, εδώ βάζουμε τώρα σανίδες από ξύλο. Το ξύλο που έχουμε και στους κορμούς. Ναι, μπορείτε να βάλετε και άλλο ξύλο. Αρκεί να είναι το ξύλο που βάζετε στο πάτωμα, στο φράκτη και σε όλα αυτά. Να είναι το ίδιο ξύλο με αυτό που είναι στους κορμούς. Μισό λεπτό και θα σας δείξω. Βλέπετε, όλα από βελανιδιά είναι. Όλα είναι από βελανιδιά εδώ. Γιατί επέλεξα τη βελανιδιά, έτσι. Γιατί μου αρέσει το χρώμα της. Η σκάλα δεν είναι από βελανιδιά, αλλά και τα φύλλα που θα βάλουμε στο τέλος, βελανιδιά θα είναι. Τώρα είναι ένα τέτοιο ύψος. Βάζουμε εδώ τις σκάλες. Δύο μικρές σκάλες για να ανεβαίνουμε έτσι όπως βλέπετε εδώ. Εδώ τις πόρτες από βελανιδιά εννοείται, σας είπα. Και αυτό που θα δείξω τώρα, αφού βάλουμε τα ξύλα εδώ, θα τα βάλω έτσι. Περιμένετε να βάλω αυτά και μετά. Να το. Ωραία, λοιπόν. Υπάρχουν πάρα πολλά ξύλα στο Minecraft. Αυτό είναι για τους αρχάριους που δείχνω τώρα. Υπάρχουν, βλέπετε εδώ, σας τα δείχνω όλα τα ξύλα, βελανιδιάς, το ένα το άλλο, σας τα βάλω εκεί, να σας βάλω και τα άλλα, ακακία, διάφορα ξύλα. Εγώ επέλεξα τη βελανιδιά γιατί μου αρέσει η βελανιδιά. Τώρα από εδώ και πέρα δεν θα λέμε όμως ξύλο βελανιδιάς, θα λέμε ένα ξύλο. Συνεχίζουμε βάζοντας μερικά blocks, βλέπετε είναι ωραίο το ύψος. Θα βάλουμε μερικά blocks εδώ. Εκεί που πιστεύουμε ότι θέλουμε να είναι το μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου. Εκεί νομίζω είναι μία μέτρια απόσταση που είναι μια χαρά. Τώρα θα κάνω ένα time set day που είναι cheat για όσους δεν ξέρουν καθόλου το Minecraft. Για τους άλλους που το ξέρουν εννοείται δεν χρειάζεται να το πω. Για να γίνει μέρα. Εδώ, έτοιμο. Πρέπει να το γράψω όπως το έχω γράψει. Πια νομίζω δεν υπάρχει κανείς που να μην το ξέρει. Και τώρα, πιστεύω έχω βάλει καλό ύψος, εντάξει. Εδώ γιατί το έβαλα αυτό, κατά λάθος. Τώρα παίρνουμε εδώ το slab
και βάζουμε για να είναι το μπαλκόνι. Συνεχίζουμε να βάζουμε slab εδώ και άλλο και άλλο και άλλο και άλλο. Οκ, εκεί είναι καλά. Βλέπετε, φαίνεται ήδη πολύ ωραίο, ενώ δεν έχουμε τελειώσει καν. Είμαστε ακόμα πολύ αρχή. Θα προσπαθήσω να κάνω γρήγορα το βίντεο, για να μην σας κρατάω και σας πάρα πολύ. Και εδώ είναι το μπαλκόνι, αυτό θα είναι. Πάμε τώρα να βάλουμε εδώ πόρτες. Να το κλείσουμε πάλι εδώ τα ξύλα, να τα βάλουμε έτσι. Φαίνεται πιο ωραία, πιστεύω, έτσι, πάνω από την πόρτα τα ξύλα. Τώρα εσείς τα βάζετε από όποια μεριά θέλετε και συνεχίζουμε εδώ. Και τώρα θα πάρουμε εδώ τις σανίδες και θα κλείσουμε για να κλείσουμε το ταβάνι, έτσι, εννοείται, δεν θα έχουμε ταβάνι από φύλλα. Τα φύλλα θα τα βάλουμε πάνω από το ταβάνι. Έτσι, συνεχίζουμε εδώ. Πιστεύω είναι μια πολύ ωραία κατασκευή σπιτιού και είναι και δημιουργική, θα σας αρέσει και εσάς. Τώρα δεν ξέρω, άμα δεν σας αρέσει, οκ. Πάντως εγώ τη βλέπω ωραία. Τώρα πάμε να μπούμε, να χωρίσουμε τους δύο ρόφους. Βλέπετε εκεί είναι το μπαλκόνι, οπότε ας αρχίσουμε να βάζουμε εδώ σανίδες για να χωρίσουμε τους δύο ρόφους. Σανίδες, σανίδες, σανίδες. Παιδιά, sorry άμα κάποια στιγμή ο ήχος ακούγεται πιο βουβός. Εδώ καταρχάς αφήνουμε ένα κενό για τη σκάλα. Sorry άμα ο ήχος κάποια στιγμή ακούγεται λίγο πιο βουβός. Ειλικρινά, sorry. Εντάξει, θα προσπαθήσω να τα φτιάξω και αυτό το μέρη. Αλλά δεν γίνεται συνέχεια να το κόβω και να το φτιάχνω. Οπότε, άμα ακούγεται λίγο βουβός, θα φτιαχτεί. Γνωρίστε το. Δεν νομίζω, γιατί... Εντάξει, δεν ξέρω. Πάντως, άμα ακούγεται, sorry. Ωραία. Αυτή εδώ είναι η όροφη, λοιπόν. Οι δύο. Και εδώ βλέπετε, τώρα θα πάμε και θα κάνουμε το δύσκολο κομμάτι του σπιτιού, που είναι τα φύλλα. Λοιπόν, τα φύλλα προσπαθήστε να μην τα βάλετε συμμετρικά. Τι εννοώ συμμετρικά? 5 κάτω, 3 πάνω, 2 πιο πάνω και 1 πιο πάνω. Όχι, προσπαθήστε να τα βάλετε σε μία συμμετρική γραμμή, λίγο πιο άτσαλα μετά, ώστε να φαίνεται σαν αληθινό δέντρο. Τεράστιο. Εννοώ να μην βάζετε, ας πούμε, όπως έχω βάλει εδώ τώρα μία γραμμή εδώ και άλλη μία πιο πάνω, πιο μικρή. Βάλτε λίγο άτσαλα, εξάλλου και στο Minecraft τα δέντρα λίγο πιο άτσαλα είναι, δεν είναι εντελώς συμμετρικά. Προσπαθήστε και εσείς, θα πρέπει να το κοιτάτε συνέχεια από μακριά για να δείτε πως φαίνεται, άμα είναι ωραίο. Βάζουμε φύλλα τώρα εδώ. Φύλλα, 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 φύλλα. Φύλλα, φύλλα, πολλά φύλλα, πάρα πολλά. Πολλά. Μπλα μπλα μπλα, φύλλα, μπου μπου μπου, φύλλα, τουτ τουτ τουτ. Θα βγάλουμε τραγούδι, με τα φύλλα, θα πούμε. Κάντε εσύ ένα τραγούδι, εγώ τώρα δεν μπορώ να βάλω τραγούδι, βάζω φύλλα. Καταλαβαίνετε, είμαι πολύ αφοσιωμένος αυτό που κάνω. Τα φύλλα είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Χαχα, αστιάκι. Είναι λίγο βαρετά, εντάξει, καταντάνε πάρα πολύ βαρετά κάποια στιγμή. Πάντως εγώ θα προσπαθήσω να τα βάλω όσο πιο ωραία γίνεται για να φαίνεται σαν δέντρο. 3 μέτρων, αλλά ποιος νοιάζεται. Εν τω μεταξύ μπαίνει τώρα σιγά σιγά το καλοκαίρι, αλλά με άγαρμο ρυθμό. Δεν ξέρω που μένετε στην Ελλάδα ή άμα δεν είσαστε στην Ελλάδα. Αλλά έχει πάρα πολύ ζέστη. Αρχίζει να κάνει πολύ ζέστη. Νομίζω παντού σχεδόν. Για να δούμε τώρα. Όχι, είναι πολύ χαμηλά τα φύλλα ακόμα. Θέλουμε και άλλα φύλλα. Πολλά ακόμα. Εντάξει. Φύλλα. Τα πατάπ. Τώρα μοιάζει λίγο σαν θρόνος, νομίζω. Γέρνει από τη δεξιά μεριά. What? Θα μεγαλώσω την αριστερή. Εδώ. Μεγαλώνουμε. Μεγαλώνουμε.
τον. Δύσκολο το πράγμα με τα φύλλα, δύσκολη γενικά η υπόθεση. Εντάξει, τώρα όπου να είναι, νομίζω θα φτάνουν. Και οκ, εντάξει, καλά είναι πιστεύω. Χαλάει λίγο η ανάλυση όταν τρέχω, νομίζω. Δεν ξέρω. Πάντως φτιάχνεται αμέσως, οπότε. Τι πειράζει. Και τώρα θα διακοσμήσουμε κι άλλο την πόρτα, για να μην νομίζετε ότι τελειώσαμε έτσι και ήταν κάτι πολύ απλό. Θα διακοσμήσουμε κι άλλο. Εδώ, για να φαίνεται εντελώς η είσοδο. Ο πλάθος. Έλα τώρα. Okay. Και μπορείτε να το αφήσετε αυτό όπως είναι. Μπορείτε να βάλετε δύο ξύλα κορμούς. Μπορείτε να βάλετε δύο σανίδες. Μπορείτε να βάλετε επίσης δύο σλάμπ, τα οποία βάζω εγώ και είναι πιο ωραία πιστεύω. Δεν ξέρω τι θέλετε εσείς. Και δείτε πόσο ωραίο είναι. Πάω να κάνω διακόσμηση. Τώρα εγώ. Ωραία, παιδιά, το διακόσμησα όπως πίστευα εγώ ότι είναι ωραίο. Τώρα το κάνετε όπως θέλετε εσείς. Εδώ είναι για τα φίλτρα, ένα μεγάλο κουτί. Δεν έχει τίποτα. Τσαμπακόπος άμα μπιλιστείς. Εδώ ο φούρνος, crafting table. Ανεβαίνουμε στον πάνω όροφο. Ένα πορτοκαλί κρεβάτι. Δύο πορτοκαλί κρεβάτια. Ένα βιβλίο μαγείας. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται στα αγγλικά, τέλος πάντων. Και τώρα θα ανοίξουμε για τα παράθυρα. Πάλι νυχτώνει. Ανοίγουμε για τα παράθυρα λοιπόν εδώ. Εντάξει, θα τα βάλω σε όλους τους ορόφους και παντού να απέχουν ένα από τον τοίχο, ένα μπλοκ. Βλέπετε, υπάρχει μια λωρίδα από μπλοκς. Εγώ περνάω τη μία λωρίδα και μετά από τη δεύτερη σπάω τα δύο κεντρικά. Εντάξει, δεν πειράζει. Μπορείτε να το κάνετε και αλλιώς. Πάμε να βγούμε έξω. Τώρα αυτό είναι κάτι σαν διακόσμηση και αυτό για τον κήπο. Ένας κήπος χωρίς γλάστρα λοιπόν δεν νοείται. Γι' αυτό σκέφτηκα να βάλω γλάστρα. Γλάστρα με λουλούδι. Εντάξει, αυτό το λουλούδι θα πάρω, τη λευκή τουλίπα. Μ' αρέσουν τουλίπες. Οι λευκές. Στο Minecraft. Και θα βάλουμε τις λευκές τουλίπες. Μπούγια. Να το σπίτι. Όπα, γιατί υπάρχει αυτό εδώ. Και θα βάλουμε για να φαίνεται τώρα σαν πατζούρι. Δεν ξέρω αν θα θέλετε κι εσείς. Εγώ το βάζω. Εδώ. Τις καταπακτές. Θα τις βάλουμε για να φαίνεται σαν πατζούρι. Επίσης, sorry άμα έχω λίγο καιρό να ανεβάσω βίντεο. Το τελευταίο καιρό, ξέρετε, είναι και καλοκαίρι, κάνει ζέστη. Βγαίνουμε συνέχεια έξω. Δώσουμε air condition σπίτι. Δύσκολες καταστάσεις για τα βίντεο. Οπότε το καλοκαίρι, άμα βλέπετε να μην ανεβαίνω τόσο γρήγορα βίντεο, μην παρακεσανευτείτε. Εντάξει. Τώρα τελειώσαμε και μετά. Με τις καταπακτές δίπλα από τα παράθυρα. Με τα παράθυρα με λίγα λόγια. Και θα κάνω πάλι time set day. Γιατί θέλω να το δείτε σε μέρα. Παρόλο που βρέχει και είναι τόσο σπαστικό όταν βρέχει. Είναι πάρα πολύ σπαστικό να βρέχει και να χτίζεις. Για μένα τουλάχιστον. Και μισό λεπτό. Οκ. Okay. Οπ. Έγραψα κάτι λάθος. Γιατί. Θα έπρεπε να βγει κανονικά. Πάμε να το ξανακάνουμε λίγο. Time. Set. Α, το set δεν είχα γράψει καλά μάλλον, είχα γράψει στο day. Οκ. Και έγινε μέρα και κοιτάξτε παιδιά. Εδώ ξέχασα να σας δείξω, είχα βάλει αυτό για λάμπα. Εδώ, τέλος πάντων. Και τώρα ώρα για να το δείτε και εσείς από μακριά, πιστεύω θα σας αρέσει πάρα πολύ. Να το, είναι επιβλητικό, είναι γιγαντιαίο, είναι απίστευτο. Οπότε παιδιά, άμα σας άρεσε αυτό, κάντε ένα like, ένα subscribe για να με βοηθήσετε να κάνω και άλλα βίντεο. Γεια σας!